Καλησπέρα σας από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα παράδειγμα από τα πλέον δυνατά που έχουμε στη διάθεσή μας χρησιμοποιώντας τα λογιστικά φύλλα όπως είναι το Excel και το Calc, την ανάλυση συγκεντρωτικού πίνακα. Τέτοια προβλήματα, κυρίες και κύριοι, προκύπτουν πάρα πολύ συχνά σε ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων, όταν με λίγα λόγια έχουμε συγκεντρώσει ένα πίνακα δεδομένων ο οποίος περιέχει πάρα πολλές στήλες με διαφορετικές κατηγορίες στα δεδομένα μας. Παράδειγμα κλασικό τέτοιας εφαρμογής είναι η ανάλυση ενός ερωτηματολογίου. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε ένα συλλέξει δεδομένα τα οποία προέρχονται από ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο έχουμε σε διαφορετικές στήλες κατηγοριοποιήσει τις απαντήσεις που έχουμε συλλέξει μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο. Θα δούμε ένα απλό παράδειγμα από ένα εικονικό τέτοιο ερωτηματολόγιο, που αφορά την ευχαρίστηση από το φαγητό της φοιτητικής λέσχης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το ερωτηματολόγιο έχει πάρα πολύ απλά στοιχεία. Ρωτάει τον χρήστη, αν θέλετε, τον πελάτη αυτού του εστιατορίου, του φοιτητικού εστιατορίου. Εγώ έχω υπάρξει κατά πολύ συχνός πελάτης αυτού του εστιατορίου στο πρόσφατο παρελθόν. Λοιπόν, με τα εξής στοιχεία. Το φύλλο του, αν για παράδειγμα είναι αγόρι, κορίτσι, άντρας ή γυναίκα κτλ. Σας υπενθυμίζω, όπως πολλές φορές φαντάζομαι ότι έχετε δει και σε άλλες αναλύσεις, τέτοιες ερωτήσεις μπορούν να κωδικοποιηθούν με έναν αριθμό, όπως για παράδειγμα είναι το 1 και το 2, έτσι ώστε για παράδειγμα το 1 σημαίνει ότι κάποιος είναι άντρας, το 2 σημαίνει ότι είναι γυναίκα και ούτω καθεξής. Δεν απαραίτητο να βάλετε το 1 στον άντρα και το 2 στη γυναίκα, μπορείτε να τα κάνετε ανάποδα, αρκεί μεταξύ τους να διαχωρίζονται. Δεύτερη ερώτηση που απαντάει ο χρήστης είναι η ηλικία του, αν για παράδειγμα είναι 20 χρονών, 25, 18 κτλ. Όλοι ξέρουμε ότι οι φοιτητές τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιο είναι κατά γενική ομολογία είναι γύρω στα 20. Όχι, δεν έχουμε και μεγαλύτερους. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, εδώ στην ευχαρίστηση, ρωτάμε τον χρήστη να μας δώσει έναν κωδικό αριθμό, βασικά μια κατηγορική απάντηση, κατά πόσο πολύ του άρεσε το φαγητό εκείνης της μέρας στη φοιτητική λέσχη, στο φοιτητικό εστιατόριο. Αυτές οι απαντήσεις κωδικοποιούνται πάλι από το 1 έως το 5 με ακεραίους αριθμούς. Έτσι το 1 σημαίνει ότι δεν μου άρεσε καθόλου, το 2 σημαίνει ότι δεν μου άρεσε, το 3 σημαίνει ότι ήταν έτσι και έτσι, το 4 ότι μου άρεσε κάπως και το 5 ότι μου άρεσε πολύ. Το 5 βέβαια σπάνια το συναντάει κανείς στο φοιτητικό εστιατόριο της λέσχης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά τέλος πάντων είναι μια πιθανή απάντηση. Σε μερικούς αρέσει πολύ. Λοιπόν, σε μένα επίσης κάποιες φορές. Τέλος κυρίως και κύριοι, υπάρχει ένας άλλος ακόμα κωδικός εδώ που δεν το συμπληρώνει ο χρήστης που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο, αλλά το συμπληρώνει η ομάδα η οποία συλλέγει αυτά τα ερωτηματολόγια και ο οποίος μας λέει τι μέρα της εβδομάδας έχουν συλλεχθεί αυτά τα ερωτηματολόγια. Φαντάζομαι ότι είστε όλοι εξοικειωμένοι με την ιδέα ότι το φοιτητικό εστιατόριο έχει ένα διαφορετικό μενού από μέρα σε μέρα και ότι κατά βάση επαναλαμβάνει το μενού αυτό από εβδομάδα σε εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία εδώ σε αυτή τη στήλη ημέρα τα έχει συμπληρώσει η ομάδα που συλλέγει αυτά τα ερωτηματολόγια και δεν τα συμπληρώνει ο χρήστης. Για παράδειγμα, αν δώσουμε κάποια ερωτηματολόγια τη Δευτέρα, θα έχουμε γράψει πάνω τους τον κωδικό αριθμό 1, όπως τον βλέπετε εδώ ή εδώ. Αν τα έχουμε δώσει την Τρίτη και τα έχουμε υποτίθεται συλλέξει για το φαγητό της Τρίτης, θα δώσουμε τον κωδικό αριθμό 2 και ούτω καθεξής. Γενικά πιστεύω ότι είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με την ιδέα ότι τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε με ένα ερωτηματολόγιο τα κωδικοποιούμε σε αριθμούς, συνήθως σε κατηγορικές μεταβλητές που μεταφράζονται σε ακέραιους αριθμούς. Όχι πάντα, αλλά συνήθως είναι κάτι τέτοιο. Έτσι ώστε να μπορούμε να τα αναλύσουμε πολύ πιο εύκολα. Ένα ερωτηματολόγιο πολύ προφανέστατα μπορεί να περιλαμβάνει πολύ περισσότερες ερωτήσεις από αυτές εδώ. Οι λίγες όμως ερωτήσεις και οι απαντήσεις που έχουμε συλλέξει εδώ και όπως βλέπετε πηγαίνουν μέχρι το 1438 μέχρι το 1438. Με λίγα λόγια έχουμε αυτό το πλήθος ερωτηματολογίων στη διάθεσή μας, αρκετά μεγάλο. Έχετε υπόψη επίσης ότι είναι πιθανό ο ίδιος χρήστης να απάντησε 2 και 3 και 4 φορές το ερωτηματολόγιο, με την έννοια ότι το δίνουμε σε διαφορετικές μέρες και είναι κρυφό. Δεν ελέγχουμε δηλαδή ποιος μας δίνει την απάντηση. Αυτό βέβαια δεν αφορά τις λεπτομέρειες του σημερινού μας μαθήματος, αλλά γενικά να το έχετε υπόψη όταν αργότερα θα εμπλακείτε και εσείς σε παρόμοιες έρευνες.
Αυτό που θα δείξουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα είναι μια απλή βασική στατιστική ανάλυση των δεδομένων αυτών, τουλάχιστον όσο αφορά τα περιγραφικά του στατιστικά, μέσα από την ανάλυση του συγκεντρωτικού πίνακα. Έχετε υπόψη σας, κυρίες και κύριοι, ότι απλά στατιστικά δεδομένα γύρω από τα περιγραφικά στατιστικά, όπως για παράδειγμα είναι η μέση τιμή, η διακύμανση, η καταμέτρηση πλήθους κ.ο.κ., είναι επιθυμητό να γίνουν για κάθε πιθανή υποομάδα αυτού του ερωτηματολογίου. Για παράδειγμα, ένα τυπικό που μπορούμε να ζητήσουμε σαν απάντηση για το συνέρευνά μας με βάση αυτό το ερωτηματολόγιο είναι ποιος είναι ο μέσος βαθμός ευχαρίστησης των επισκεπτών του φοιτητικού εστιατορίου. Εδώ βάζω μια παρένθεση και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το να βρίσκουμε μέσες τιμές για κατηγορικές μεταβλητές όπως είναι τούτη εδώ η μεταβλητή D, δηλαδή κάτι που εμείς αυθαίρετα έχουμε κωδικοποιήσει σε 1, 2, 3, 4, 5, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάντοτε αποδεκτό και πάντοτε επιθυμητό. Για λόγους απλότητας όμως θα το χρησιμοποιήσουμε στη σημερινή μας ανάλυση. Θέλουμε να δούμε δηλαδή ποιος είναι ο μέσος βαθμός ευχαρίστησης. Δεν θέλουμε όμως απλά μια μέση τιμή για όλο το δείγμα, για όλα τα 1438 ερωτηματολόγια που έχουμε ζητήσει να συμπληρωθούν ή που έχουμε στη διάθεσή μας. Θέλουμε αυτή τη μέση τιμή να τη βρούμε, για παράδειγμα, για κάθε μέρα ξεχωριστά, επειδή κάθε μέρα σερβίρεται διαφορετικό φαγητό. Θέλουμε να τη βρούμε για κάθε ηλικιακή ομάδα ξεχωριστά. Ένας πρωτοετής φοιτητής, ο οποίος είναι πιθανά 18-19 χρονών, βλέπει διαφορετικά το φαγητό της λέσχης από αυτόν που είναι 4-5 έτος, για παράδειγμα, και είναι 21-22-23 χρονών. Ή μπορεί να το βλέπει διαφορετικά ανάλογα με το φίλο του, αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Ή να θέλουμε να κάνουμε συνδυασμούς αυτών των κατηγορικών μεταβλητών. Για παράδειγμα, για την ίδια ηλικία, έχει κάποια διαφορά η μέση τιμή ανάμεσα στο γεγονός αν είναι κάποιος αγόρι ή κορίτσι και ούτω καθεξής. Για να μπορέσουμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, αυτή την ανάλυση, θα πρέπει να κάνουμε τους αντίστοιχους υπολογισμούς. Αυτοί οι υπολογισμοί μπορούν να διευκολυνθούν πάρα πολύ με τη χρήση του συγκεντρωτικού πίνακα, αντί να τους κάνουμε επιμέρους ένα-ένα ξεχωριστά. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχουμε δύο τιμές στο φύλλο, έτσι όπως έχει τουλάχιστον συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο. Στο μέλλον μπορεί αυτά τα πιθανές απαντήσεις να είναι και περισσότερες. Αλλά πόσες είναι οι διαφορετικές ηλικίες που έχουμε, για παράδειγμα. Εδώ ο χρήστης στην ευχαρίστηση, επίσης όπως και στο φύλλο, προεπιλέγει την απάντηση, οπότε ξέρουμε ποιες είναι οι πιθανές απαντήσεις. Εδώ όμως που συμπληρώνει ένα νούμερο, έναν αριθμό της ηλικίας του, δεν ξέρουμε εκ των προτέρων ποιες είναι οι πιθανές ηλικίες που έχουμε συναντήσει, δηλαδή πόσες διαφορετικές ηλικίες που έχουμε. Σε αυτά τα ερωτήματα, όπου δεν ξέρουμε το πλήθος των πιθανών απαντήσεων, που απλά ο χρήστης συμπληρώνει έναν αριθμό, είναι πολύ πιο δύσκολο να αληθούν τέτοιες μεταβλητές σε σχέση, για παράδειγμα, με εδώ, όπου ξέρουμε ότι το πλήθος των πιθανών απαντήσεων είναι 5. Σας ξαναπενθυμίζω ότι η ανάλυση του συγκεντρωτικού πίνακα που θα δείξουμε αμέσως είναι από τα πλέον δυνατά σημεία που έχουν τα λογιστικά φύλλα και χρησιμοποιείται κατά κόρον στην ανάλυση παρόμοιων προβλημάτων, όπως για παράδειγμα είναι η ανάλυση ερωτηματολογιών. Καλά θα κάνετε να μάθετε λίγο πώς δουλεύουν αυτοί οι συγκεντρωτικοί πίνακες και να εκμεταλλευτείτε από τη δύναμη που σας δίνουν στην ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων. Ας κάνουμε ένα απλό παράδειγμα, κυρίες και κύριοι. Ας μετρήσουμε ποια είναι η μέση ευχαρίστηση ανά ηλικία και φύλλο των χρηστών. Θέλουμε δηλαδή έναν πίνακα ο οποίος μας δίνει σε οριζόντιες γραμμές τις διαφορετικές ηλικίες των χρηστών της φοιτητικής λέσχης, του φοιτητικού εστιατορίου. Σε κάθε στήλες παίρνουμε το φύλλο, αν είναι δηλαδή κανείς αγόρι ή κορίτσι, και σε κάθε κελί αυτού του πίνακα χρησιμοποιούμε, κυρίες και κύριοι, το γεγονός χρησιμοποιούμε τη μέση τιμή ευχαρίστησης για αυτό που ερευνάμε, δηλαδή πόσο πολύ τους αρέσει το φαγητό της λέσχης. Κοιτάξτε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, κυρίες και κύριοι, εύκολα, γρήγορα και απλά. Άπετο μενού δεδομένα, ξεκινάμε το συγκεντρωτικό πίνακα εδώ και διαλέγουμε δημιουργία. Θέλουμε δηλαδή πάνω σε αυτά τα δεδομένα που έχουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο συγκεντρωτικό πίνακα. Βλέπετε ότι έχει επιλεχθεί ο πίνακας δεδομένων που έχουμε. Αυτό μπορεί να γίνει
αυτόματα, αλλά μπορείτε και εσείς από εδώ να το κάνετε διαφορετικά, να επιλέξετε συγκεκριμένα δηλαδή ποια θέλετε να είναι η πηγή δεδομένου σας. Πατήστε το εντάξει και θα έρθετε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό εδώ το πλαίσιο διαλόγου. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε βασικά είναι να ορίσουμε με βάση ποια πεδία θα αναλυθούν τα δεδομένα και τι θα πρέπει να μετρηθεί σε αυτή την ανάλυση. Έχουμε πει ότι αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι η ευχαρίστηση και μάλιστα η μέση τιμή της. Άρα λοιπόν παίρνουμε τη στήλη ευχαρίστηση εδώ στον πίνακα δεδομένων και από τις επιλογές που έχουμε εδώ στη διάθεσή μας, δεν θέλουμε απλά το άθροισμα, δεν μας κάνει εδώ, δεν θέλουμε να αθροίσουμε τις τιμές, θέλουμε να βρούμε τη μέση τιμή τους. Επομένως θα διαλέξουμε εδώ μέση τιμή. Αυτή η μέση τιμή δεν θέλουμε απλά να γίνει μία φορά για όλο τον πίνακα, αλλά θέλουμε να υπολογιστεί για διάφορες υποομάδες. Και έχουμε πει ότι εδώ οριζόντια θα βάλουμε την ηλικία, δηλαδή θα πάρουμε σε μία γραμμή την μέση ευχαρίστηση για κάθε διαφορετική ηλικία. Επομένως θα πάρουμε τόσες γραμμές όσες διαφορετικές ηλικίες έχουμε και εδώ θα βάλουμε το φύλλο. Με λίγα λόγια θα διαμερίσουμε όλο το σύνολο δεδομένων που έχουμε κατά ηλικία και φύλλο και για κάθε πιθανό συνδυασμό αυτής της διαμέρισης θα υπολογίσουμε τη μέση ευχαρίστηση που έχουν οι χρήστες της φοιτητικής λέσης, του φοιτητικού εστιατορίου. Έχουμε λοιπόν, σας το ξαναλέω, εδώ στα πεδία δεδομένων την ευχαρίστηση, τη στήλη δηλαδή εκείνη από τα δεδομένα που μας δίνει την ευχαρίστηση. Στα πεδία της στήλης θα χρησιμοποιήσουμε το φύλλο, δηλαδή αν είναι κανείς αγόρι κορίς, αυτό το 1-2 που είχαμε στα δεδομένα, και εδώ την ηλικία. Θα δείτε τώρα τι θα πάρουμε στο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα του συγκεντρωτικού πίνακα, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, έχει υπολογίσει εδώ την μέση, αυτό το νούμερο που παίρνουμε εδώ, για ας είμαστε λίγο σύντομοι, τη μέση τιμή των χρηστών της Λέσχης, οι οποίοι είναι 18 ετών, έτσι έχουν δηλώσει τουλάχιστον, και είναι αγόρια. Ενώ εδώ παίρνουμε τη μέση τιμή των χρηστών της Λέσχης που είναι 18 ετών και είναι κορίτσια. Αυτό το 2 σημαίνει ότι είναι κανείς κορίτσι ή γυναίκα, πάρτε το όπως θέλετε. Επίσης, η μέση τιμή, ανεξάρτητα από το γεγονός αν είναι κανείς αγόρι ή κορίτσι, αλλά είναι 18 χρονών, είναι 3,15. Όλα αυτά τα στοιχεία εδώ, κυρίες και κύριοι, ας μειώσουμε λίγο τα δεκαδικά ψηφία για να τα διαβάζουμε καλύτερα, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να τα υπολογίσουμε ένα-ένα, γιατί όπως βλέπετε εδώ, έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και άλλες τόσες για τα κορίτσια, 20 φορές υπολογίσει τη μέση τιμή για 20 διαφορετικά υποσύνολα δεδομένων. Και αν αυτό το πάρετε και εδώ μας κάνει 30 και αν αυτό το πάρετε και εδώ μας κάνει 33. Με λίγα λόγια έχουμε υπολογίσει 33 φορές τη μέση τιμή χωρίς να κάνουμε κάποια ιδιαίτερη κίνηση, χωρίς να επεμβούμε εμείς όσον αφορά τη διαμέρηση δεδομένων, αλλά το έχουμε κάνει με ένα τέτοιο τρόπο ο οποίος μας επιταχύνει πάρα πολύ τις διαδικασίες τις οποίες θέλουμε να εφαρμόσουμε. Αυτός ο συγκεντρωτικός πίνακας, κυρίες και κύριοι, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να μεταβληθεί, να τον επεξεργαστούμε δηλαδή, για να πάρουμε άλλες παρόμοιες μετρήσεις. Σας υπενθυμίζω ότι εδώ έχουμε την ηλικία και εδώ το φύλλο. Από την ηλικία, για παράδειγμα, μπορούμε να βγάλουμε κάποιες. Για παράδειγμα, μπορούμε να βγάλουμε τις μεγάλες ηλικίες για τις οποίες έχουμε και λίγους επισκέπτες, ξέρετε, οι περισσότεροι επισκέπτες συνήθως είναι μικρότερης ηλικίας, αν θέλετε πιο μικρά έτη παρακολούθησης πιο μικρά έτη έρχονται να παρακολουθήσουν μαθήματα στο πανεπιστήμιο, οπότε ανάλογα επισκέπτονται και τη Λέσχη. Από το φίλτρο αυτό δηλαδή βγάζουμε έξω κάποιους υπολογισμούς. Εύκολο ήταν, έχουμε μείνει τώρα με άνω όριο ηλικίας το 24. Από την άλλη μεριά μπορούμε εδώ στο φίλτρο, κυρίες και κύριοι, απατώς αυτό το κουμπί δηλαδή, να φιλτράρουμε τα δεδομένα έτσι ώστε να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο το τι θέλουμε να κάνουμε. Κοιτάξτε λίγο. Εδώ για παράδειγμα μπορούμε να πάμε στην ημέρα και να βάλουμε την τιμή 1. Αυτό σημαίνει ότι θα ορίσουμε ότι η ανάλυση δεδομένων θέλουμε να γίνει κατά ηλικία και φύλο, αλλά μόνο για την πρώτη ημέρα του ερωτηματολογίου, πράγμα που σημαίνει έτσι όπως το έχουμε ορίσει, μόνο για τη Δευτέρα. Αν εδώ λοιπόν πατήσουμε το εντάξει,
θα πάρουμε αυτές τις αντίστοιχες τιμές και πάλι ας κάνουμε λίγο μείωση των δεκαδικών ψηφίων, το δούμε λίγο καλύτερα. Έτσι, αυτός ο πίνακας τώρα μας δίνει τα αντίστοιχα αποτελέσματα με πριν, μόνο που έχουν φιλτραριστεί ως προς τη Δευτέρα. Δεν παίρνουμε υπόψη μας δηλαδή όλες τις ημέρες της εβδομάδος, αλλά μόνο εκείνες τις ημέρες οι οποίες είναι ισχύει, για τις οποίες ισχύει το φίλτρο, συγκεκριμένα μόνο για τη Δευτέρα. Τέτοια φίλτρα, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να βάλουμε εδώ επιπλέον, δηλαδή να βάλουμε και ένα δεύτερο και ένα τρίτο φίλτρο, ή εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλους τελεστές. Για παράδειγμα, να βάλουμε μόνο το, να βάλουμε μικρότερο του 5, μικρότερο ίσο του 5. Πράγμα που σημαίνει θα πάρουμε υπόψη μας τις ημέρες 1, 2, 3, 4, 5, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη ως και Παρασκευή. Θα αποκλείσουμε δηλαδή το Σαββατοκύριακο. Περίοδο στην οποία λειτουργεί βέβαια το εφητητικό εστιατόριο, αλλά δεν γίνονται μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Και πάλι εδώ, όπως βλέπετε, θα πάρουμε τους υπολογισμούς, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται να τους ξανακάνουμε από την αρχή κτλ. Έτσι πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να πάρουμε μία εικόνα για, για την ανάλυση δεδομένων που θέλουμε να κάνουμε με πολύ απλές κινήσεις και να μπορέσουμε να πάρουμε ένα μεγάλο όγκο διαφορετικής ποιότητας αποτελεσμάτων και διαφορετικής προσέγγισης, αν θέλετε. Εδώ από το φίλτρο μπορούμε να κάνουμε διάφορες άλλες αλλαγές. Η ημέρα είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε βάλει εδώ μέσα, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν φαίνεται πουθενά, είναι μια επιπλέον διάσταση και αυτό μας βοηθάει επίσης, κυρίες και κύριοι, στον εξής απλό γεγονός, ότι έχουμε μια μεταβλητή η οποία λέγεται ηλικία, μια μεταβλητή η οποία λέγεται φύλο και μια μεταβλητή η οποία λέγεται ημέρα και επιπλέον μια μεταβλητή η οποία λέγεται ευχαρίστηση. Αυτές οι τέσσερις μεταβλητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν κοινή προέλευση δεδομένων, μπορούμε όμως μέσα από τη διαδικασία ανάλυσης δεδομένων του συγκεντρωτικού πίνακα να τις χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε εμείς για να πάρουμε αυτό που θέλουμε κατά περίπτωση. Και μπορούμε να το κάνουμε πολλές επαναλαμβανόμενες φορές, έτσι ώστε να εξάγουμε διαφορετικά αναμενόμενα συμπεράσματα για διαφορετικές υποπεριπτώσεις ανάλυσης των δεδομένων, κυρίες και κύριοι. Άλλο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ είναι, κάνοντας δεξί κλικ πάνω στον πίνακα, στο συγκεντρωτικό πίνακα, είναι να επεξεργαστούμε τη διάταξή του, να ξαναέρθουμε εδώ δηλαδή στην αρχική διάταξη και να το εντροποποιήσουμε, να πάρουμε για παράδειγμα μια άλλου τύπου διάταξη των αποτελεσμάτων. Αυτό που θα σας δείξω είναι ότι μπορούμε για παράδειγμα να έχουμε περισσότερες από μία μεταβλητές κατά στήλη ή γραμμή. Για παράδειγμα, μπορούμε εδώ να βάλουμε το φύλο, το πάμε εδώ, να έχουμε δηλαδή ανάλυση κατά ηλικία και φύλο, και εδώ μπορούμε να βάλουμε την ημέρα. Να έχουμε δηλαδή σε στήλες την ημέρα και σε γραμμές την ηλικία και το φύλο ταυτόχρονα. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Για κοιτάξτε λίγο τώρα κάτι, τι έχουμε εδώ σε αυτή την περίπτωση που δείχνουμε εδώ. Λοιπόν, για να μικρύνουμε λίγο το πλάτος αυτών των γραμμών, να τα δούμε λίγο καλύτερα. Σας θυμίζω ότι έχουμε βάλει εδώ ένα φίλτρο για τις ημέρες που είναι μικρότερο το 5. Αυτό το 5 μπορείτε να το αλλάξετε, να το κάνουμε 7 και να δούμε όλες τις ημέρες, ή μπορούμε να το ξαναβάλουμε στο 5 ή κάπου αλλού όπου θέλουμε εμείς, για να εμφανιστούν ανάλογα τα αποτελέσματα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε πετύχει το εξής ωραίο αποτέλεσμα. Λοιπόν, με ένα δεκαδικό ψηφίο νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Όπως βλέπετε, αν θυμάστε στη διάταξη εδώ, έχουμε στις γραμμές ηλικία και φύλο, έχουμε δηλαδή δύο μεταβλητές. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ξεχωριστή ηλικία θα παράξουμε δύο γραμμές για κάθε διαφορετικό φύλο. Επομένως εδώ, σε αυτά εδώ τα νούμερα, στο 2,8 και στο 2,7, τα διαβάζουμε ως εξής. Την ημέρα 1, δηλαδή τη Δευτέρα, όταν το ερωτηματολόγιο συλλέχθηκε ημέρα Δευτέρα, τα αγόρια που έχουν εδώ 1 και είναι 18 χρονών δήλωσαν ευχαρίστηση κατά μέσο όρο 2,8, τα κορίτσια 2,7. Αυτοί που έχουν είναι ηλικίες 19 ετών δήλωσαν 3,1 ενώ τα κορίτσια 3,3, 20 ετών 3,5 και τα κορίτσια 3,3 και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, όσο περισσότερες μεταβλητές βάζουμε κατά γραμμή ή κατά στήλη, τόσο λεπτότερη διαμέρηση παίρνουμε στα αποτελέσματά μας.
Αυτός εδώ ο πίνακας, όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι, έχει υπερδιπλάσιο αριθμό αποτελεσμάτων σε σχέση με τον προηγούμενο. Αν θα μετρήσετε όλα αυτά εδώ τα κελιά, θα δείτε ότι είναι πάνω από 40. Και νομίζω ότι είναι εύκολο να τα υπολογίσει κανείς, εφόσον έχουμε για παράδειγμα 10 ηλικίες και 2 φύλλα είναι 20 και 7 ημέρες είναι 140 μαζί με όλα τα συγκεντρωτικά 150. Όχι 40, πήγα να πω περισσότερο από 140, τελικά είναι και περισσότερο από 150. Όλοι αυτοί οι υπολογισμοί, το να υπολογίσει δηλαδή κανείς 150 μέσες τιμές από ένα σύνολο 1438 δεδομένων, δεν είναι κάτι το τόσο πολύ απλό και το τόσο trivial. Δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται, αλλά αυτό που θέλω να σας ξανατονίσω και σας προκαλώ, αν θέλετε, έτσι, να καταλάβετε λίγο καλύτερα και να μάθετε να χρησιμοποιείτε αυτούς τους συγκεντρωτικούς πίνακες, είναι ότι τίποτα δεν είναι τόσο πολύ δυνατό και τόσο πολύ εύχριστο όσο η ανάλυση συγκεντρωτικού πίνακα. Όλα τα άλλα είναι αποτελεσματικά, μεν θα κάνετε τη δουλειά σας, αλλά θα ταλαιπωρηθείτε πολύ περισσότερο. Έχετε επίσης υπόψη σας ότι τέτοιες αναλύσεις, αν προχωρήσετε λίγο παρακάτω στην ανάλυση δεδομένων, θα τις συναντήσετε σαν ανάλυση με τους κύβους OLAP ή γενικά με την ανάλυση των υπερκύβων OLAP, γενικά αναφέρονται σαν ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων. Το ερωτηματολόγιο που έχουμε εξετάσει εδώ δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, και όταν λέω πάρα πολύ μεγάλο εννοώ, δεν εννοώ μονάχα το πλήθος των ερωτηματολογίων που έχουμε συλλέξει, αλλά το πόσες ερωτήσεις συμπληρώνουμε σε ένα ερωτηματολόγιο. Ένα ερωτηματολόγιο λοιπόν με 4 μόνο πεδία θεωρείται να ξέρετε πάρα πολύ μικρό, και νομίζω ότι το ξέρετε και αρκετά από την προσωπική σας εμπειρία. Συνήθως τα ερωτηματολόγια έχουν 10, 20, 30 ερωτήσεις. Για παράδειγμα, τα ερωτηματολόγια που θα συμπληρώσετε στην αξιολόγηση του μαθήματος έχουν νομίζω και πάνω από 50 ερωτήσεις. Τέτοιες αναλύσεις, κυρίες και κύριοι, χωρίς τις ευκολίες που μας παρέχει ο συγκεντρωτικός πίνακας, είναι κάπως χρονοβόρες και κάπως έτσι πολύπλοκες. Από την άλλη μεριά, έχετε υπόψη ότι αυτός ο συγκεντρωτικός πίνακας μπορεί κατά βούληση να τροποποιηθεί, ή ότι πάνω στην ίδια πηγή δεδομένων μπορείτε να έχετε και 2 και 3 και 4 και 5 πίνακες, συγκεντρωτικούς πίνακες, όσους θέλετε δηλαδή, και όσους είναι απαραίτητο να τα κάνετε κατά την έρευνά σας και την ανάλυση που θέλετε να πετύχετε. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθησή σας. Ελπίζω να πιστήκατε για αυτό που σας λέω, ότι τίποτα δεν είναι τόσο δυνατό στην ανάλυση δεδομένων, ας το πούμε, ερωτηματολογίου, όσο συγκεντρωτικός πίνακας. Ευχαριστώ και πάλι.